Η άμεση εφαρμογή των μέτρων που ψηφίστηκαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ανάληψη κοινών πρωτοβουλειών για την ενίσχυση των προεπτικών ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας ήταν το μενού του δείπνου εργασίας του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον γερμανό ομόλογό του στο Βερολίνο. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι αν δεν υπάρξει αναπτυξιακή πνοή και ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, δύσκολα θα επιτευχθούν και οι δημοσιονομικοί στόχοι. Θέμα που είχε την ευκαιρία να συζητήσει ο Υπουργός Οικονομικών και με εκπροσώπους των γερμανικών βιομηχανιών με φόντο το πρόγραμμα αποκατοικοποιήσεων. Δεν έχει κανένα νόημα να απαιτείς μόνο περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία από τον ελληνικό λαό, χωρίς καμιά προοπτική ότι τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν. Πριν αναχωρήσει από τη Γερμανία, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στον έντονο αποήχο της νέας επίθεσης των οίκων αξιολόγησης, αυτή τη φορά με θύμα την Πορτογαλία, αλλά και των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη συμμετοχή των ιδιωτών στο δεύτερο πακέτο στήριξης Ελλάδας, διαδικασία που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν έχω πρόβλημα στην εφαρμογή των μέτρων. Το πρόβλημα είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας, όπως επίσης η συμπεριφορά διαφορετικών διεθνών παραγόντων, γιατί έχουμε κάποιες ασύμμετρες απειλές. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Επίτροπος Ρεν σημείωσε ότι η ασπίδα των ευρωομολόγων εναντί των οίκων αξιολόγησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν γίνουν οι αναγκαίες θεσμικές αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Without first getting a serious reform of economic governance and real discipline and economic coordination, Eurobonds would quickly turn to junk bonds. Στην αδυναμία εξεύρεσης λύσης για τη συμμετοχή των ιδιωτών στο δεύτερο πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα, που μεταφέρει χρονικά τις όποιες αποφάσεις και αφήνει εκτεθειμένες όλες τις οικονομίες περιφέρειας της ωραίξης των οίκων αξιολόγησης, συνέβαλε η στάση των Γερμανών, που επανέφεραν τη δική τους πρόταση στις συζητήσεις. Δεδομένου ότι οι οίκοι αξιολόγησης έχουν επισημάνει ότι θα θεωρήσουν μοντέλα όπως το γαλλικό ως επιλεκτική χρεοκοπία, που σημαίνει πιστωτικό γεγονός, μπορούμε να θέσουμε και άλλες επιλογές στο τραπέζι, όπως η ανταλλαγή ομολόγων. Από την ανάπτυξη που επιθυμούν και σχεδιάζουν η ελληνική και η γερμανική κυβέρνηση με συμμαχία της ελληνικής και της γερμανικής πλουτοκρατίας, αν γίνει και όταν γίνει, το όφελος για τους εργαζόμενους θα είναι μισθή Κίνας και εργασιακές σχέσεις Αφρικής, ενώ για τη χώρα παραπέρα υπονόμευση των παραγωγικών της δυνατοτήτων.